7-6 Ολυμπιακός μπροστά. Θεμαπόρτη. Έρχεται ο Γκάρετ, αλλά το μπλοκ του Ολυμπιακού τον σταματά. Είναι ευκαιρία για τους Θεσσαλονικείς. Μπλοκ από τον Ανδρεάδη στον Κλαμπουάι. 8-6. Είναι μια περιστροφή για τον Ολυμπιακό που μπορεί να κάνει, έχει πολύ ψηλό μπλοκ μπροστά. Όταν ήταν βασικό στο World League ήταν δεύτερος ο Γκάρετ. Από τρία χρόνια. Εδώ ωραία πάει από τον Σαφράνοβιτς. 10-11 από τον Όκολιτς. Καλή σπουδαία βραδιά και σήμερα. Κακή υποδοχή, ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ανδρεάδης με την εμπειρία του θα πάρει το πόντο. 17-14. Ναι, είναι καλή περιστροφή αυτή για τον Πάο. Αλεξίφ, πολύ ψηλά η μπάλα. Ευκαιρία για τον Σμίγη. Τρομερό κάθομα από τον Κάναδο. 19-16. Ξεκίνησαν με τακτική πάνω στον Αλεξίεφ παίκτες του ΠΑΟΚ. Και προσπαθώντας να βρουν τον Αλεξίεφ, από την άλλη παίζει μια ωραία παγίδα ο Ολυμπιακός. Άσος από τον Ράου Βέρτινγκ, ο δεύτερος στο παιχνίδι και αυτός από τους γηπεδούχους. Παίζει μια ωραία παγίδα ο Ολυμπιακός, δίνει πολύ λίγο χώρο, αφήνει πολύ λίγο χώρο στον Αλεξίεφ και οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθώντας να τον βρουν στο σερβίς. Για να δούμε όμως, Ανδριάδης, Σαφράνοβιτς. Πάλι κλαπάει, νέο μπλοκ του Ολυμπιακού, Εφρεμίδης. Όκολιτς, πολύ ωραία προσπάθεια από τον Σέρβο. Όκολιτς είναι μακράν ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ. Εφρεμίδης δυσκολεύεται, αλλά μπες καλή υποδοχή. Την ευκαιρία για τον Όκολιτς, τρομερό χτύπημα. Τέλεια υποδοχή, είναι ο πόντος του Εφρεμίδη. Ναι, ναι. Σε θέμα υποδοχής και άμυνα, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος που έχει βγει στην Ελλάδα, έτσι. Γκάρετ. Ωραία πάσα για τον Κλαπάικ. Βγάζει άμυνα ο Δαρίτης. Έρχεται ο Ζουμπάν να γυρίσει για τον Ράουβερτινγκ. Ράουβερτινγκ θα χτυπήσει δυνατά. Θα βγάλει ο Κλαπάικ. Έρχεται ο Φιλίπποφ για τον Σαφράνοβιτς που χτυπάει εντυπωσιακά. Εξίσου εντυπωσιακή άμυνα του Δαρίδη. Κλαπάικ, νέα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Απίστευτος ο Ολλανδός. 25-22. 1-0. 2-4 ο Πάουκ προηγείται στο δεύτερο σετ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρώτο με 25-22. Κλαπάικ, Αλεξίεφ, Τεβαπόρτη. Ραουβέρτινγκ με πλασέ, έρχεται να καλύψει ο Φιλίππος. Σαφράνοβιτς, ωραία πάσα για τον Γκάρετ. Εντυπωσιακή άμυνα από τον Γκάβιν Σμιτ. Αλεξίεφ για τον Ανδρεάδη που απλά περνάει την μπάλα. Φιλίππος Εφρεμίδης. Και Γκάρετ τώρα με τριπλό μπλοκ δεν μπορεί να περάσει. Ο Ανδρεάδης τον σταματά. 3-4. Θα βρεθούν ομάδες, έχει ανέβει ο Όφη να πούμε από την Κρήτη. Βέβαια. Που έχει και σημαντικούς χορηγούς ο Όφη, από ό,τι φαίνεται θα έχει καλή ομάδα. Έχει και σημαντικούς χορηγούς, έχει κόσμο, δηλαδή χρειάζονται τέτοιες ομάδες. Στην κατηγορία. Πάω από τους 30 συνολικά που έχει κερδίσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Γκάρετ, καλή υποδοχή, ευκαιρία για πρώτο χρόνο. Επιπληκτικός ο Τακουρίδης. Θα βγει ψηλά εντυπωσιακά στην τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Χριστοφιδέλης, πέρασε το παιχνίδι. Σαφράνο, Μιστερζής, Τακουρίδης είναι εκπληκτικός. Αλλά βγαίνει εντυπωσιακή άμυνα από τον Ολυμπιακό και μπλοκ από το Ράου Βέρτινγκ. Απίστευτος Ολλανδός σήμερα. Πολύ με... Ο Θάνος Τερζής έχει περάσει βέβαια από τον Ολυμπιακό. Και όχι μόνο, πάρα πολλές οι ομάδες στην καριέρα του Τερζή. Σπουδαίος παίκτης, αργυρό μετάλλιο επαναλαμβάνω στην Μπέδων. Ενώ ο Μπούτος κάνει μπλοκ στον Ράου Βέρτινγκ. Τρομερή προσπάθεια από τον 20χρονο Αλέξανδρο Μπούτο. Είδες που σου λέω, είναι καλός παίκτης ο... Ναι, είναι πολύ καλός και γι' αυτό πολλές φορές οι προπονητές ξέρουν καλύτερα. Έκανε μια αλλαγή ο Γιούρι. Άκη μου με 23-22 ο Γκάλετ Σερβίρι. Δαρίδης, Τεβαπόρτη για τον Ράου Βέρτινγκ που είναι ασταμάτητος. 24-22, σετ μπολ για τον Ολυμπιακό ακριβώς. Εφρεμίδης βγάζει δύσκολα, μπερδεύονται οι παίκτες του ΠΑΟ. Το σετ θα ολοκληρωθεί ακριβώς με το ίδιο σκορ που ολοκληρώθηκε και το πρώτο. 25-22, ο Ολυμπιακός θα πάει. Σερβίρει πάντα ο Ράου Βέρτινγκ. Σαφράνοβιτς. Έρχεται ο Κολίτς εντυπωσιακός, πολύ εντυπωσιακός. Τι ωραίος παίκτης πραγματικά, εξαιρετικός εδώ ο Κολίτς. Αέρινος. Αέρινος πραγματικά. Ράου Βέρτινγκ, Λεβαπόρτη Σμιτ, ασύλληπτος, ασταμάτητος ο Κάμιλ Σμιτ, 6-4. Έχοντας πάρει και το πρώτο και το δεύτερο με 25-22. Γκάρετ, το Γκάρετ από τον Σμιτ. 12-10.
Βαρδοβόλης 24%. Σμιτ, άσχος από τον Καναδό. Φοβερός είναι σήμερα ο Γκάβιν Σμιτ. Έχει πλήρη τρομερό ρυθμό στην επίθεση και του βγαίνει και στο σερβίς του, αυτό φαίνεται. Τρίτος άσωσα για τον Γκάβιν Σμιτ, που φτάνει τους 16 πόντους. Είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης. Είχε δίκιο η επόμενη. Πετρέας, βγάζει ο Εφραιμίδης που κάνει σπουδαία δουλειά σαν λίμπερο. Ο Τακουρίδης, ο ΠΑΟΚ παίζει με πρώτο χρόνο. Μετά την οριστική απόφαση των διευθυντών για block out. Κλαπ Βάικ, πολύ καλό σερβίς. Ευκαιρία για τον μπλοκ του ΠΑΟΚ. Αλλά έρχεται ο Ανδριάδης. Και πολύ καλή υπολογή, έτσι. Και πολύ καλό σερβίς βέβαια του Κλαπ Βάικ. Αυτό σε τρεις συνεχόμενες. 12-21 που βγαίνει δεν το βλέπω εγώ. Εγώ βλέπω 9-25. Κλαπάκ, νέο μπλοκ από τον Αλεξίεφ που πηγαίνει στον κόσμο και αποθεώνεται. 22-21. Σμιτ. Νέος άσος από τον Σμιτ και ο Ολυμπιακός θα πάρει το προβάδισμα. 3-0 σετ, 25-22, 25-22, 25-21. Ο Ολυμπιακός με μεγάλο πρωταγωνιστή τον διαγώνιο του, τον Γκάβιν Σμιτ, πετυχαίνει την πρώτη από τις τρεις νίκες που χρειάζεται μια ομάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Κλαπ Βάικ, ο διαγώνιος του ΠΑΟΚ, ήταν σε πολύ κακή μέρα και φάνηκε έτσι τεράστια διαφορά. Ναι, ακόμα έχουμε όμως πολύ δρόμο. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ δρόμο.